Καλημέρα φίλοι του καναλιού. Περάσαμε γρήγορα την οδό Φρυγίας και βρεθήκαμε εδώ στην οδό Καπαδοκίας. Καπαδοκίας που είναι εδώ κάθεται με την Αντιόχειας. Αυτή είναι η Καπαδοκίας. Δείτε παιδιά το βιντεάκι το 260 που έχω την οδό Καπαδοκίας που ανεβαίνω όλοι αυτοί. Καπαδοκίας και κατεβαίνω τα σκαλάκια πριν το σούπερ μάρκετ δεξιά. Γαλάτιας. Το νούμερο 260 δείτε, Καπαδοκίας και Γαλάτιας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Αντιόχειας, Δεκέλειας και Αμοχώστου. Δεν πήγαμε, ωραία, ευκαιρία να πάμε. Λοιπόν, Αντιόχειας, εδώ είναι η οδός Αντιόχειας, είναι όλοι αυτοί και τα υπέροχα αυτά λουλουδάκια. Λοιπόν, Φρυγίας που πέρασαμε γρήγορα. Πρώτη φορά, παιδιά, χρησιμοποίησα το βίντεο που κινεί γρήγορα την εικόνα. Υπάρχει ένα άλλο πιο παλιό βιντεάκι μου, παιδιά, περσινό το 2022, που έχω Αντιόχειας και Φρυγίας. Περνάω απέναντι, ξεκινάω από εκεί πέρα, πίσω από τα βράχια, κατεβαίνω έτσι από αυτά τα σκαλάκια που μοιάζουν την ελληνική σημαία. Κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα. Ωραία σπίτια εδώ πέρα, ωραίες μεζονίτες στην περιοχή Δέπος Καβάλας. Εδώ, κατεβαίνω αυτά τα σκαλάκια, παιδιά, και οδός Δεκέλειας. Δεκέλειας ή Δεκέλειας. Λοιπόν, κατεβαίνω έτσι την Αντιόχειας και παίρνω απέναντι και όλη τη Φρυγίας. Δείτε ένα παλιότερο βιντεάκι, περσινό. Περσινό, ωραία. Και Καβάλα, φαίνεται και ένα πλοίο φαίνεται εκεί. Ωραία. Ελληνική σημαία. Αν είχε μπλε άσπρο και ένα σταυρό το δυόσι εκεί πέρα, θα ήταν ελληνική σημαία. Λοιπόν, από εκεί πέρα βγαίνει. Και βγαίνει πάνω στην οδό Παφλαγωνίας η Αντιόχειας. Αντιόχειας, αυτή εδώ είναι η μικρή η Αντιόχειας. Ωραία. Πάμε τώρα στην οδό Δεκέλειας, παιδιά. Δεκέλειας. Δεκέλειας ή Δεκελείας. Είναι από τα λίγα κενά, παιδιά, που έχω για την περιοχή της Δέπος. Πάνω, κοντά 90% το έχω κάνει στη Δέπος. Από εκεί κατεβήκαμε και συνεχίζουμε. Δεκέλειας πάει από εκεί. Από εδώ μας βγάζει τα σκαλάκια αυτά, μας βγάζουν Καπαδοκίας και δεξιά είναι τα άλλα σκαλάκια Αμοχώστου. Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε έτσι Δεκέλειας, θα κατεβούμε από το γεπεδάκι του μπάσκετ, λίγο Κυρινίας, Αμοχώστου, θα δούμε λίγο Καπαδοκίας και θα ανεβούμε και θα τερματίσουμε σε αυτήν εδώ την πινακίδα. Εντάξει, τον γονέα με το παιδάκι. Το παιδάκι αυτό που έχει τεράστια περιουσία στην Παγκόσμια Τράπεζα. Οι πρόγονοι του δηλαδή, αυτονού οι γονείς, έχουν ιδρύσει την Παγκόσμια Τράπεζα σαν έθνος των Ελλήνων το 1945 με το ΦΕΚ 315. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έβαλε 40 εκατομμύρια δολάρια για το ΔΝΤ και 25 εκατομμύρια δολάρια για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και από εκεί δημιουργήθηκαν τα ελληνικά καταπιστέματα, 115,5 εκατομμύρια. Πάρτε τα, η κληρονομιά αυτού του πεδίου δηλαδή, αυτού του πεδίου η κληρονομιά είναι αυτά εδώ τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα 115,5 με υπογραφές κάτω-κάτω Παππούλιας Αλογοσκούφης Βασιλάκης. Άρα οι πρόγονοί σου, μικρέ Έλληνα πολίτη και μεγάλε, σου αφήσανε τεράστια περιουσία. Αυτά εδώ είναι τα εθνικά καταπιστέματα, ανήκουν στο έθνος, γι' αυτό γίνονται οι εθνικές εκλογές για την διαχείριση των ελληνικών καταπιστημάτων στην Παγκόσμια Τράπεζα. Από εκεί είναι οι λογαριασμοί εκτάκτων αναγκών για έργα, σχέδιο Marshall, έργα της Χούντας και τα SDR, τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα που τραβάνε από εκεί πέρα χρήματα για τις δόσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άρα, όλες οι χώρες έχουν καταπιστέματα και 198 χώρες και δεν πρόκειται καμία να πτωχεύσει. Και έτσι η Ελλάδα δεν θα πτώχευε το 2012 γιατί υπήρχαν αυτοί οι λογαριασμοί των εκτάκτων αναγκών. Άρα, πιτσιρίκο, Έλληνα, έχεις πάντα χρήματα για να μην χρεοκοπήσει ποτέ η Ελλάς, η χώρα σου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είπαμε, Αμοχώστου είναι από εκεί και Δεκέλειας κατεβήκαμε από εδώ, από την οδό Αφιλογίας. Που λεγόταν Αβικτιονίας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε, να το γιαπεί. Πού να έχει ο άλλος χρήματα, ρε παιδιά, να το τελειώσει. Δεν έχει ο κόσμος χρήματα για να τελειώσει το σπίτι του. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι έτσι για πια στην Ελλάδα. Δεν έχω χρήματα. Ή άδειες, ή κληρονομικά ζητήματα. Οτιδήποτε. Κολοκυθιές. Αυτή είναι, παιδιά, η μύτη της κολοκυθιάς. Έτσι. Ανεβαίνει και αυτά εδώ πέρα, τυλίγονται σε σύρματα, σε κλαδιά και τέτοια και σκαρφαλώνει παντού η κολοκυθιά. Την κολοκυθιά θα παίξουμε. Λοιπόν, Δεκέλειας είπαμε και
αμαχός του. Να και η καβάλα, μας φαίνεται λίγο από εδώ η καβάλα, παιδιά. Σας τη ζουμάρω λίγο, να την απολαύσετε όσο φαίνεται. Συνεχίζουμε Δεκέλειας. Α, δεν είπαμε την ημερομηνία σήμερα. Σήμερα είναι Κυριακή, 30 Ιουλίου 2023. Συναντάμε εδώ πέρα την οδό Απολωνίας, τα σκαλάκια. Απολωνίας από την οδό Ιλιού, πάνω. Καβάλα είπαμε. Και εδώ είναι τα σκαλάκια, η οδό Απολωνίας. Και συνεχίζουμε τώρα την οδό Δεκέλειας. Συνεχίζουμε την οδό Δεκέλειας. Ευχαριστώ φίλε για την εγγραφή στο κανάλι σου, να είσαι καλά. Και εσείς που βλέπετε το κανάλι, εγγραφείτε στο κανάλι, εδώ στην οδό Απολωνίας. Ευχαριστώ, πες και άλλους καβαλιώτες να γραφτούνε. Ιστορική καταγραφή, θα θυμόμαστε την καβάλα για πάντα, πώς ήταν το 22-23. Ευχαριστώ για την εγγραφή σου, φίλε. Χωρίς Κωνσταντίνος στο κανάλι, subscribe. Λοιπόν, Δεκέλειας από εδώ, συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε Δεκέλειας. Και από εκεί πάει Δεκέλειας, αλλά πάει και από εδώ. Λοιπόν, ας πάμε έτσι. Κοιτάξτε τι ωραίες αυλές εδώ πέρα, αυλές Δεκέλειας. Ωραία σπίτια εδώ στη Δέπας, παιδιά, είναι καταπληκτικές μεζονέτες. Κοιτάξτε εκεί, εκεί μεζονέτες και εκεί και εκεί, κάτω από το Πεύκα εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι, θα βγούμε μετά από το παρκάκι και θα ανεβούμε πάλι από εδώ για να πατήσουμε και λίγο Παφλαγωνίας και μετά θα κατεβούμε Κυρίνιας και Αμαχός του. Α, ναι, ναι, ναι. Α, παιδιά, αυτό, έχω ένα βιντεάκι από κάτω. Ποια οδός είναι από κάτω, Φαναρίου, δεν θυμάμαι, που δεν χτιζόταν αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, βρίσκεται σε ανέγερση η οικοδομή. Ωραία, θα το έχουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 30 Ιουλίου 2023 και κοιτάξτε πώς αναγείρεται αυτή η οικοδομή σήμερα τον Ιούλιο του 2023, εδώ στη Δέπος Καβάλας. Θα θυμόμαστε μετά από χρόνια ότι ήταν στα θεμέλια τον Ιούλιο του 2023 αυτή η οικοδομή. Αυτά τα σκάλια κατεβήκαμε τώρα. Δεκέλεια σε πάει από πάνω. Κύριε, συνεχίζουμε. Να μια γάτα εκεί πέρα. Η φυλακισμένη γάτα. Πώς είναι στην Κύπρο, τα φυλακισμένα μνήματα. Κυρίνιας, να, αυτή λέγεται Κυρίνιας. Στην Κυρίνια, παιδιά, θυμάμαι, που είχαν κάνει απόβαση τα τουρκικά στρατεύματα με τον Ατήλα 1, στην Κυρίνια. Και μετά, με τις δυνάμεις του ΟΗΕ, δίνανε έδαφος στους Τούρκους και κατάλαβαν το 30% της Κύπρου. Λοιπόν, Κυρίνιας είναι αυτή, για να χώσω από εκεί και θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο παρκάκι, να δούμε και το γηπεδάκι αυτό του μπάσκετ. Α, όχι, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να μην μπούμε από εδώ. Λέει, παιδική χαρά. Πιστοποιημένη λέει παιδική χαρά. Θα κατεβούμε από αυτά τα σκαλάκια τώρα. Ας μπούμε από εδώ. Οδός Παφλαγωνίας είναι αυτή. Παφλαγωνίας μέχρι πάνω. Εδώ. Παίξτε μπάσκετ, παιδιά. Παίξτε, αθληθείτε. Αθληθείτε εδώ πέρα. Τσουπ. Yeah. Θα πάρω τον ήλιο, παιδιά. Τον ήλιο και θα τον καρφώσω. Κρακ! Υπάρχουν μερικές φωτογραφίες. Αν τη βρω, θα σας τη βάλω. Που άλλος πάει και βγάζει φωτογραφία την μπασκέτα και τον ήλιο να μπαίνει καλάθι. Το έχουμε δει και αυτό. Λοιπόν, πολύ ωραία εικόνα. Να, αυτός καρφώνει. Εδώ πέρα για την γειτονιά. Εδώ πέρα στη Νεάπολη Καβάλας, στα βράχια παντού. Δεκέλειας. Πάμε να τερματίσουμε τη Δεκέλειας και να βγούμε Παφλαγωνίας πάνω. Από εδώ είναι οι βολές, όχι. Ναι, οι βολές, είναι μικρό. Δεν έχει τάξη μέτρα για τρίποντο. Και αυτό είναι το κέντρο, πολύ μικρό γηπεδάκι. Τέλος πάντων, από εδώ είναι το τρίποντο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε από το γηπεδάκι. Μπορούμε και από εκεί να κατεβούμε. Αλλά μπορούμε και από εδώ. Ας κατεβούμε από εδώ που έχει πιο πολύ ήλιο. Το φωτίζει περισσότερο η κάμερα. Α, και εδώ η εικόνα για τα παιδάκια και συνεχίζουμε από εδώ. Ωραία, το είδαμε, το πήραμε το ύπνο του μπάσκετ και κατεβαίνουμε κούνιες, κούνιες. Πάμε από εδώ.
Εγγραφείτε στο κανάλι, παιδιά, subscribe, είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα. Καρπούζι, ε. Α, και από εδώ βγαίνει. Ας ανεβούμε από εδώ, αφού προηγουμένως κατέβηκαν, να και μια γάτα εκεί πέρα. Κατέβηκα από εδώ πέρα και πήραμε το σπίτι εκείνο που χτιζόταν. Ας μην ξαναπάμε από εκεί. Κοιτάξτε τι ωραία εικόνα, ε. Το γήπεδο του μπάσκετ πίσω από αυτά τα κλαδιά. Ωραία. Και το καρπούζι γέμισε μυρμήγκια. Όπω, εδώ δες. Κάποιοι φάγανε και το καταφύσαν έτσι. Εδώ στο παρκάκι αυτό. Δεκέλιας. Λοιπόν, εδώ τώρα θα εμφανιστεί ένα κτίριο μετά από μήνες. Εκείνο που είδαμε τα θεμέλια πριν. Πόσο φαίνεται από εδώ. Πόσο φαίνεται, αλλά το προηγουμένως που κατεβήκαμε έτσι, το είδαμε καλύτερα. Κλαδιά εδώ πέρα και κάτω καλαμίτσα, οδό Στενέδου, Ήβρου και Τρίας. Δεκέλιας ήρθαμε από εδώ πέρα. Ανεβαίνουμε αυτό το χωματόδρομο και από εδώ Δεκέλιας το έλεγε. Τέλος πάντων, εντάξει, το είδαμε το γηπεδάκι. Καταγράφηκε στην ιστορία πως ήταν στις 30 Ιουλίου 2023. Δείτε, παιδιά, την πόλη σας, έτσι όπως την καταγράφω στο κανάλι μου. Ωραία, από εκεί περάσαμε, κάναμε τη γύρα μας στο γηπεδάκι και μετά ανεβήκαμε έτσι και ανεβήκαμε όλη αυτή την ανηφόρα. Εδώ είναι η οδός Παφλαγωνίας. Οδός Παφλαγωνίας και κοιτάξτε εδώ οι μεζονέτες στην οδό Παφλαγωνίας. Ένα συνοικιακό γήπεδο του μπάσκετ. Για τα παιδιά εδώ της γειτονιάς να αθλούνται. Παφλαγωνίας, ωραία. Στρίβουμε αριστερά Κυρίνιας. Παφλαγωνίας, ωραία. Και κατεβαίνουμε Κυρίνιας. Από εδώ, από Παφλαγωνίας που ήρθαμε. Το γηπεδάκι του μπάσκετ. Οι μπασκετές, η μία πίσω από την άλλη, ωραία, τι ώρα που φαίνονται. Ωραία. Και πάμε να κατεβούμε την οδό Κυρίνιας. Παιδική χαρά, λέει, πιστοποιημένη. Α, μη πιστοποιημένη. Α, δηλαδή, αν γκρεμιστεί ο άλλος από τις κούνιες, θα τον αποζημιώνει ο Δήμος. Λέμε, αν κάποιος χτυπήσει τις κούνιες. Από εδώ έχουμε και σκαλάκια, ας τα κατεβούμε τα σκαλάκια από εδώ πέρα και να δούμε, να αποδέρθαμε προηγουμένως και ανεβήκαμε στην παιδική χαρά. Λοιπόν, πάμε να κατεβούμε τα σκαλάκια αυτά και μετά πάμε την οδό Αμοχώστου. Δεν τα πήγαμε αυτά τα σκαλάκια ποτέ, είναι ευκαιρία τώρα. Άμα και κοιτάξτε, παιδιά, το Aqua Blue πως φεύγει. Το πλοίο κάτω από το δέντρο, τέλειο. Τέλεια αποχώρηση του πλοίου, το Aqua Blue ή το Σάμος. Νήσο Σάμος, ποιο είναι. Τέλεια, και η θάσος στο βάθος. Και κοιτάξτε τι ωραία μόβ λουλουδάκια είναι αυτά εδώ. Τέλεια, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Βουκαμπύλιες, διγόνιες που λέγεται. Βουκαμπύλιες. Τέλεια μόβ λουλουδάκια. Και εδώ και εδώ κι άλλα. Λοιπόν, φεύγει το πλοίο. Απάρδος Κυρίνιας και Εικονίου. Μια γάτα εδώ. Κουκλί, 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 κουκλί. Άρε τεμπέλα. Εδώ. Άιτε, άιτε, άιτε. Σας αρέσει που την έκανε έτσι, ε. Άκης φιλαράκος εδώ. Άντε, γεια. Άντε, για σέξισα, σέξισα, εντάξει. Άντε, κοιμήσου τώρα, κοιμήσου. Εκεί που ήσουν, εκεί που ήσουν. Δεν έχω φαΐ, δεν έχω φαΐ. Άντε, 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 φυλάκι. Παιδιά, τα είστε τις γάτες, τις αδέσποτες.
Τα είστε αδέσποτες γάτες, παιδιά, και νερό. Δώστε τους και νερό. Οπωσδήποτε, Ιούλιο μήνα έχουμε. Όχι τώρα μόνο που θα παιχτεί το βίντεο αυτό. Συνέχεια το βίντεο και μετά από χρόνια. Όταν θα το βλέπετε, 30 Ιουλίου έχουμε τώρα, του 2023. 30 Ιουλίου. Ωραία, πάροδος Χοιρίνιας λέει. Δεν πειράζει, εμείς τα σκαλάκια είναι που τα κατεβούμε. Δεν τα πήρα πριν, όταν πήγα Εικονίου και Χοιρίνιας. Έχω και βιντεάκι, παιδιά, Εικονίου, Χοιρίνιας, τα έχω αυτά. Εδώ δεξιά είναι Εικονίου. Εδώ. Είχε και ένα σκύλο, θυμάμαι, και κάτι ελληνικές σημαίες. Λοιπόν, κατεβήκαμε τα σκαλάκια από εδώ πέρα. Όπως είπε, πάροδος Εικονίου και πάροδος Χοιρίνιας. Αυτή είναι η Μικράς Ασίας. Ωραία, και πάμε τώρα να τελειώσουμε την οδό Αμοχώστου και να τελειώσουμε το σημερινό μας βιντεάκι. Μικράς Ασίας. Α, από εδώ ο δρόμος, παιδιά, πάει στο πρώην Ορόσωμο, στα οικοδομικά Μαμαλούκας και τα λοιπά, και βγαίνει πάνω από το Πάτι. Εκεί που λέει μια ταμπέλα μπλε Κυπούπολη, εκεί που πέσαν τα βράχια και κάνανε εργασίες πριν 2-3 χρόνια, πότε ήτανε. Να, άμμος. Λοιπόν, ανεβαίνουμε Κυρίνιας και μετά Αμοχώστου. Εδώ σε Αγία Σοφίας, αύριο Αγία Σοφίας και Παντέρμου. Δείτε, παιδιά, το 269, αύριο. Όχι, 68, 69, 70, το 270 αύριο. Πυροσβεστική φωλιά. Παράγεινε το κακό με τις φωτιές, παιδιά, φέτος στην Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα καιγότανε. Πυροσβεστικά λίγα. Η Ρόδος κατακάηκε. 19.000 τουρίστες εγκαταλείψαν το νησί. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν πλήρη σε ετοιμότητα, ο σχεδιασμός προστασίας του πολίτη. Άρα. Να δούμε, Μητσοτάκη, όταν θα πας στο δικαστήριο να εκδικαστείς για τα 600 δις, εκεί να δούμε τι δικαιολογία θα βρεις, κερατά με το Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, και εσύ, Τσίπρα, εσύ, Κουτσούμπα, δεν την κλειτώνεις. Τα βλέπετε, πλέον στη θάλασσα των δισεκατομμυρίων ο ελληνικός προπολογισμός πλέει στη θάλασσα σαν τον νήσο Σάμος ή το Aqua Blue, ποιο είναι αυτό, νήσο Σάμος. Πλέει ο κρατικός προπολογισμός στα δισεκατομμύρια και ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και ο Κουτσούμπας δεν μιλάνε. Ούτε ο Νατσιός του Νίκη, ούτε, τίποτα. Θα τα πούμε στο δικαστήριο, κύριε. Στο δικαστήριο, όταν θα απολογηθείτε, τι ήταν αυτά τα 600 δις στον κρατικό προπολογισμό που τα έλεγξε και το ελεγκτικό συνέδριο. Και εκεί μετά δεν γνωρίζω, ή υπεύθυνος ήταν ο κύριος Τσακαλώτος ή ο κύριος Σταϊκούρας, κύριε Τσίπρα. Εσείς ήσασταν υπεύθυνοι, γιατί εσείς ήσασταν ο πρωθυπουργός της χώρας. Θα τα πούμε στην Ελλήνων Πολιτεία. Εκεί, φυλακή. Θα πάτε φυλακή. Μητσοτάκης φυλακή, μέσα. Ισόβια. Αντιέξοδο λέει, ναι, γιατί έχει σκαλιά η όδος Αμοχώστου. Και κοιτάξτε, παιδιά, εδώ πέρα. Τα έργα, εργασίες. Τα έργα που είδαμε από πάνω. Ωραία, γίνεται εδώ πέρα, αυτό εδώ ακατοίκητο, και πάμε την οδό Αμοχώστου. Ένας σκυλαράκος εκεί μας παρακολουθεί. Ωραία, αφήνουμε τα έργα εδώ στην οδό Αμοχώστου. Πάνω είναι το γήπεδο του μπάσκετ, στην οδό Δεκέλιας, το γήπεδάκι του μπάσκετ. Αμοχώστου 7. Και Αμόχωστος, εδώ είναι η οδή των χαμένων πατρίδων, στην Αμόχωστο, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και είναι εγκαταλειμμένη, πολύ φάντασμα η Αμόχωστος. Αμόχωστο εκεί πέρα γράφει. Και αυτό το πεύκο εδώ πέρα στην οδό Αμόχωστου, και αυτά τα σκαλάκια που τα κατέβηκα, παιδιά, τα κατέβηκα οδός Απολωνίας. Έχω το βιντεάκι που κατεβαίνω από πάνω, Ηλίου και Απολωνίας νομίζω, και Καστομονής, Απολωνίας και Καστομονής. Εδώ, ωραίες μας δουλειές, από εδώ έχω κατεβεί. Ναι, τα σκαλάκια κατεβαίνει κάτω. Ωραία. Μικράς Ασίας και μετά Καστομονής.
Έχω γυρίσει, παιδιά, πάνω από 80% της καβάλας της πόλης μας. Θα δω τι είναι. Άσπη, ε. Γλάστρες που το χώμα τους είναι γυρισμένο ανάποδα. Και απολαύστε λίγο, παιδιά, καβάλα. Εδώ. Εδώ. Μια άλλη οπτική γωνία της καβάλας πίσω από τα δέντρα αυτά. Και τα καράβια εδώ στον Περσικό κόλπο. Συγγνώμη, στον κόλπο της καβάλας. Πετρέλαιο. Περσικός κόλπος, τι είναι. Εδώ. Κοιτάξτε. Αυτό το σπίτι ακόμα ανεγείρεται. Βράχια εδώ στην οδό αμοχός του. Και εδώ τα σκαλάκια κάπου μας οδηγούν και αυτά. Α, ναι, μας οδηγούν κάτω. Ίσως να πάω και από εδώ. Α, ναι. Γιατί να μην δεν τα πάω. Ας τα πάω από εδώ. Για στο ρεγκάτα που απολαμβάνεις τη σκιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα να κατεβώ έτσι. Και θα ανεβώ τα άλλα σκαλάκια. Λοιπόν, τότε ας κάνω αυτό. Να κατεβώ, να ανεβώ τα άλλα σκαλάκια και να ξανάρθω από εδώ. Ναι, αυτό θα κάνω. Α, ή όχι, ή να μην τα κατεβώ καθόλου. Εντάξει, ας τα κατεβώ λίγο, να πάρω μια ωραία εικόνα εδώ πέρα. Ναι, ναι. Ας τα κατεβώ λίγο και να πάω από εκεί να ολοκληρώσω. Α, και θα ανεβώ αυτά τα σκαλάκια εκεί για να τερματίσω στην πινακίδα με, με την μπλε πινακίδα με τον μπαμπά και το παιδί. Ωραία. Τώρα συγγνώμη που είμαστε κόντρα στον ήλιο, παιδιά. Ωραία. Αυτά τα σκαλάκια είναι τερματίζει Απολωνίας και κάτω είναι Καπαδοκίας. Από εκεί περνά τα αυτοκίνητα. Ωραία, τα σκαλάκια. Εδώ. Πανέμορφα λουλούδια, κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια εδώ, τι ωραίος κήπος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, subscribe, παιδιά, subscribe. Και εσύ, γατούλα, subscribe στη γάτα, άντε. Εγγραφείτε. Καλά που έχω το καπέλο, παιδιά, γιατί ο ήλιος ζαλίζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να κατεβούμε και τα σκαλάκια αυτά. Δεν τα πήρα χαμπάρι αυτά τα σκαλάκια. Τώρα είναι και κρίμα να μην δεν τα πάμε κι αυτά. Μπορούσαμε και από εκεί να κατεβούμε. Όχι, Απολωνίας, συγγνώμη. Αμοχός του. Αμοχός του κατεβαίνει στα σκαλάκια. Εντάξει, δεν πειράζει. Πήγαμε κι εμείς έτσι. Ω, τέλεια εικόνα. Ας κατεβούμε αμοχός του. Και αυτά σκαλάκια αμοχός του είναι, παιδιά, αφού είναι τα διπλανά. Πάλι μας κατεβαίνουν στο ίδιο μέρος. Διακλαδίζεται η οδός αμοχός του σε δύο σκαλάκια. Σε δύο σκάλες. Αυτό παρατήρησα. Και μπροστά μας η οδό Καπαδοκίας. Εδώ είναι τα κάρτε. Τα κάρτε της καβάλας. Έχω βιντεάκι που πατάω πάνω στα λάστιγα και πιάνω και τις πέτρες τις άσπρες. Λοιπόν, από εκεί κατεβήκαμε. Από αυτά εδώ τα σκαλάκια. Έντρο γλωσσών εστία. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ανεβούμε λίγο Καπαδοκίας, από εκεί που κατεβαίνει το ζευγάρι με το παιδάκι, και να ανεβούμε όλα αυτά τα σκαλάκια. Εδώ πετάξε παιδιά τα πολιτικά σκουπίδια, Κινάλ ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Βελόπουλο και Νίκη, όλα τα είχαμε εδώ πέρα. Και αυτά τα καφέ τι είναι, τέτοια, το Νίκη. Α, ναι, καφέ δεν έχει, το Νίκη. Λοιπόν, Καπαδοκίας είπαμε, Καπαδοκίας για Μικράς Ασίας τελειώνει εκεί πέρα. Τα σκαλάκια αυτά που δεν κατεβήκαμε τελικά, σας τα παρουσιάζω έτσι. Εδώ μια ξεραμένη σικιά με κίτρινα φύλλα. Και εδώ που κατεβαίνει εδώ ο αμοχός του, ας ανεβούμε και εδώ για την οδό Δεκέλειας και να τερματίσουμε όπως σας υποσχέθηκα το σημερινό βιντεάκι σε εκείνη την πινακίδα, την μπλε. Τον πατέρα με το παιδάκι. Το παιδάκι που είναι κληρονόμος των ελληνικών καταπιστεμάτων στην Παγκόσμια Τράπεζα. Τέλεια. Τέλεια. Ένα σπίτι ανολοκλήρωτο. Όλοι ήταν όποιος θέλει, να το κινητό εδώ. Σας το αφήνω για 3 δευτερόλεπτα ακόμα στην οθόνη. 1, 2, 3.
Λοιπόν, σήμερα αρχίσαμε από εκεί πέρα Αντιόχειας και Δεκέλειας. Περπατήσαμε όλο αυτό. Πέρασαμε το γήπεδο του μπάσκετ, Δεκέλειας πάνω κάτω, Παφλαγωνίας. Κατεβήκαμε πάροδο στα σκαλάκια Κυρίνιας, εκεί με το σκύλο και τη γάτα. Πήγαμε όλη την Αμοχώστου. Δεν κατεβήκαμε τα σκαλάκια της Αμοχώστου. Κατεβήκαμε τα άλλα, τα διπλά από κάτω. Και ανεβήκαμε όλα αυτά τα σκαλάκια από την οδό Καπαδοκίας για να τερματίσουμε, όπως σας είπα, σε αυτήν εδώ την πινακίδα. Με αυτό το παιδάκι να έχει τεράστια περιουσία στην Παγκόσμια Τράπεζα που το άφησαν οι πρόγονοί του, ο μπαμπάς του, ο παππούς του και όλοι οι άλλοι από πριν. Στην Παγκόσμια Τράπεζα υπάρχουν τα χρήματα του έθνους, όπως είπαμε, και από εκεί ο Αρτέμις Σόρας δέσμευσε ένα μεγάλο ποσό, 2,3 εκατομμύρια ευρώ, 6 φορές το χρέος μας, δηλαδή εγγύηση στην Παγκόσμια Τράπεζα για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα. Ενωθείτε, παιδιά, παιδιά, μπαμπάδες, παππούδες, ενωθείτε στα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Να εξαλειφθεί η ανεργία, 20.000 ευρώ σε κάθε ένα πολίτη, δωρεάν ρεύμα, νερό, κοινωνικά αγαθά, κόκκινα δάνεια, τα πάντα, τα πάντα. Όλα είναι μέσα. Λοιπόν, Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πάρτε το σηματάκι. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, εδώ, σηματάκι, αρχίζει τώρα το μπλε. Το μπλε σηματάκι Ελλήνων Συνέλευσης, πάρτε το, ναι, ωραίο, πως μεγαλώνει, τέλειο. Και δείτε τα δύο βιντεάκια. Πρώτα 2,33 από το παγκόσμιο καταπίστευμα και τα 600 δις στους 8 τελευταίους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ελλήνων Συνέλευσης, μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Δες τα βιντεάκια τώρα. 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ είναι ήδη εγκεκριμένα για Ελλάδα και Κύπρο. Ας δούμε λοιπόν τον ρόλο των δημάρχων και του Αρτέμι Σόρα σε όλο αυτό. Βλέπουμε λοιπόν τα έργα στους Δήμους και πώς αυτά ταξινομούνται σε τρεις κύριες ομάδες. ...325 μελέτες με 49.000 έργα έτοιμες προς υλοποίηση για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και τον απανταχού ελληνισμό. Ο Δήμος Ιεράπετρας, με πόρισμα από ομάδα εμπειρογνωμόνων, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της χρηματοδότησης με εγγυητή τον Αρτέμι Σόρα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνει την νομιμότητα των κινήσεων του Αρτέμι Σόρα μετά από επερώτηση του Ιορδάνη Τζαμτζή στη Βουλή, ζητώντας να διερευνηθεί από τα σχετικά Υπουργεία η νομιμότητα της όλης δραστηριότητας. Ο Αρτέμις Σόρας επιδίδει εξώδικο στις 27 Μαρτίου 2015 στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη με κοινοποίηση στους Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Ιωάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Τρόικα, στον Μπαράκ Ομπάμα, Πρόεδρο της Αμερικής, στον Αρχηγό της CIA και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, Πρόεδρο της Ρωσίας. Το θέμα του εξωδίκου είναι η κλίση για συντονισμό και εποπτεία, προκειμένου να πάρθουν κεφάλαια από τα παράγωγα του πλούτου των κληρονομικών ταμείων για το ελληνικό έθνος, τα οποία είναι ήδη εγκεκριμένα με ποσό που ανέρχεται στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Αρτέμις Σόρας καλεί το Γιάννη Βαρουφάκη ως Υπουργό Οικονομικών που έχει το δικαίωμα εκ του θεσμικού του ρόλου να πράξει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν τα χρήματα σε τράπεζα επιλογής του Υπουργείου με την απαιτούμενη ασφάλεια, με πλήρη διαφάνεια και ενώπιον εισαγγελικής εποπτικής αρχής. Δεξιά στην οθόνη μας τα εξώδικα κοινοποίησης στους υπόλοιπους θεσμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Το μόνο που μένει είναι η συνένωση των Ελλήνων, δημιουργώντας έτσι τον μηχανισμό, νομικά και θεσμικά, για την υλοποίηση της τεράστιας αυτής χρηματοδότησης. Σας καλωσορίζω στην παρουσίαση ατράνταχτων στοιχείων και αποδείξεων των προσφορών του Αρτέμι Σόρα στο κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων. Και ενώ όλα φαντάζουν δυσίωνα, το 2012 τον Σεπτέμβρη, ο Έλληνας Αρτέμις Σόρας καταθέτει 600 δισεκατομμύρια δολάρια
υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας, με απλά λόγια στο έθνος των Ελλήνων, με σκοπό την αποπληρωμή του δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου είναι χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συγκεκριμένα του Τμήματος Οικονομικών με το όνομα US Treasury. Ο Αρτέμις Σόρας είναι νόμιμος και πλήρως εξουσιοδοτημένος κάτοχος και δικαιούχος των εν λόγω συναλλαγματικών. Με πλήρες σε ισχύ πληρεξούσιο, το οποίο είναι ανέγκλητο, διαρκείας και διατηρεί με τα θανάτια και κληρονομική ισχύ. Όλα τα νοτέρω επικυρώνονται στην οθόνη αποτύπωσης εμπορικών συναλλαγών της Αμερικής με το όνομα UCC, με παγκόσμια ισχύ. Το UCC είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αμερικής ως τράπεζα και οι εκτυπώσεις από την οθόνη τους αναγνωρίζονται ως τραπεζική απόδειξη και οι συναλλαγματικές των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως επιταγή πληρωμής. Αδιαφυσβήτητα λοιπόν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπέρ του ελληνικού έθνους. Εδώ βλέπουμε τη νομική γνωμάτευση της κατάθεσης. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή ένσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την εγχώρηση, μεταφορά και πίστωση των 600 δισεκατομμυρίων και η πράξη θεωρείται λήξασα. Οι συναλλαγματικές είναι νόμιμες και επιβεβαιωμένες, σε πλήρη ισχύ και αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία για τους σκοπούς της χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση για την αποπληρωμή δημοσίου και ιδιωτικού χρέους, χωρίς να μπορεί να προκληθεί ποτέ οποιαδήποτε νομική συνέπεια ή εμπλοκή με οποιονδήποτε τρόπο. Οι δύο όροι του Αρτέμις Σόρα είναι οι όροι που θα έθετε ο κάθε χέφρον Έλλην. Λογιστικός έλεγχος και απόδοση ευθυνών. Ο φάκελος με όλα τα επίσημα έγγραφα και την πιστοποίηση της κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων πήγε σε όλους τους αρμόδιους επίσημους φορείς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τώρα όλοι γνωρίζουν. Το Υπουργείο Οικονομικών κάνει μια ανεπίσημη ανακοίνωση μέσω διαδικτύου. Ο Αρτέμις Σόρας μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αποστέλει εξώδικα και υποβάλλει για ακόμα μία φορά επισήμως την πρόταση των 600 δισεκατομμυρίων προς την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζοντάς τους την υποχρέωσή τους να την ελέγξουν προτού την απορρίψουν ή τη χλεβάσουν. Την εξώδικη δήλωση κοινοποιεί και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αλλά και στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η απραξία των θεσμών κάνει τον Αρτέμις Σόρα, ορμόμενος και από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, να κοινοποιήσει νέα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα τη συνάντησή τους εντός 48 ωρών. Η απάντηση ήρθε από τον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη, ο οποίος δηλώνει αναρμόδιος. Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά. Αποδέχεται απευθυνόμενο στον Αρτέμις Σόρα και στον δικηγόρο του κύριο Παπαδάκη ότι έλαβε την πρόταση χρηματοδότησης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παραπέμπει την υπόθεση στους επίσημους μηχανισμούς του κράτους, που είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εδώ βλέπουμε και το επίσημο έγγραφο του Υπουργείου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το ότι οι μηχανισμοί του κράτους δεν εκτελούν τις διαδικασίες κάνει τον Αρτέμις Σόρα να στείλει νέα πρόσκληση στις 7 Νοεμβρίου του 2012 για συνάντηση προς τον Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ενημερώνει παράλληλα με επιστολές τα μέλη όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων καθώς και όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αφού δεν έλαβε καμία απάντηση από κανέναν πολιτικό φορέα, ο Αρτέμις Σόρας προχώρησε και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά του Αντωνίου Σαμαρά, του Ευάγγελου Βενιζέλου, του Φωτίου Κουβέλη, του Ιωάννη Στουρνάρα, του Κάρολου Παπούλια, άπαντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, άπαντων των Ελλήνων βουλευτών και κατά παντός άλλου υπευθύνου. Μηνυτήρια αναφορά για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματικής απιστίας. Εκπρόσωπος της πολιτικής σκηνής, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μηνύει τον Αρτέμις Σόρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια, για ανησυχία λαού και κατάλυση του πολιτεύματος.
Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2013 στα δικαστήρια της Ευελπίδων, παρουσία εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Η δικαστική απόφαση καταπέλτης για το κράτος που σκύβει το κεφάλι στις ορέξεις των επικυρίαρχων τραπεζιτών τοκογλύφων. Αθώος ο Αρτέμης Όρας. Αποδείχτηκε ότι ο Αρτέμης Όρας, δυνάμια μετακλήτου πληρεξουσίου, την χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψους 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλη μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη στα χέρια των Ελλήνων. Σε συνέχεια βλέπουμε την πιστοποίηση μέσα από τη δικαστική απόφαση της επικύρωσης ύπαρξης των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ακριβείς λεπτομέρειες. Το δικαστήριο επικυρώνει τη γνωστοποίηση του φακέλου των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς όλους τους θεσμούς και τονίζει ότι έλαβε όλα τα σχετικά με την κατάθεση νομιμοποιητικά αποδεικτικά και επικυρώσεις που έγιναν με το Αμερικανικό Δημόσιο καθώς και τα αποδεικτικά κατάθεσης των 600 δισεκατομμυρίων στην Τράπεζα του Καναδά. Επομένως, αθώος ο Αρτέμης Όρας. Τα 600 δισεκατομμύρια είναι πλέον του ελληνικού έθνους. Επειδή ωστόσο μετά την ακρόαση και τα αποδεικτικά έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, η δικογραφία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση για τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων. Στις 19 Μαρτίου του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών και ο Γιάννης Βαρουφάκης ενημερώνονται εξοδίκως για τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενήμερη λοιπόν και η νέα κυβέρνηση. Ο Αρτέμης Όρας στο εξώδικο ανακοινώνει την άρση των δύο όρων προκειμένου να διευκολύνει περισσότερο τη διαδικασία, παρόλα αυτά η κυβέρνηση και όλος ο κρατικός μηχανισμός παραμένουν αμέτωχοι. Σήμερα εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει ο Αδωνής Γεωργιάδης εναντίον του επιχειρηματία Αρτέμη Σόρα και της ομάδας του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι με ομόλογα αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ μπορούν να σώσουν την Ελλάδα από το χρέος. Αυτή την ώρα στο δόλιο βρίσκονται, καταθέτουν δύο τραπεζίτες, οι οποίοι έχουν έρθει από τον Καναδά και από τις καταθέσεις τους φέρονται να επιβεβαιώνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν. Δεν πέραμε και στο μνημόνιο, Νίκο, τα ξέρεις πολύ καλά. Το 2009 που έχουν πέσει τώρα μέσα στο ελληνικό κράτος 600 δισεκατομμύρια, θα είχαμε πάει σε χρονοκοπία σίγουρη το 2009. Θα πηγαίναν την επόμενη μέρα συνταξιούχοι και μισθωτοί και θα πηγαίναν στις τράπεζες και θα λέγανε στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει μία και δεν υπήρχε μία τότε. Αυτό βρήκε ο Παπανδρέου, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε και δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Ο κύριος Σόρας στέλνει και μία μήνυση στους 300 βουλευτές και τους λέει, και σε μένα δηλαδή, ναι. Και λέει, κύριε, εγώ σας πηγαίνω για εσχάτη προδοσία και για κακουργηματική απιστία. Υπογράφω ότι το παρέλαβα. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να το πάω στη Βουλή. Ελάτε να μας πείτε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί μέχρι σήμερα. Από τότε περάσανε μήνες ολόκληροι και δεν πήρα καμία απάντηση. Η απόρρωση γίνεται αρχόπλακα για αυτούς. Η σημερινή απόρρωση δηλώνει ότι έχεις τα λεφτά σου στο λογαριασμό σου, τα έχεις όλα. Γιατί δεν πήρατε τα 600? Όχι, σας τέλειωσα. Γιατί δεν τα πήρατε? Είχατε άλλο σχέδιο? Τι άλλο σχέδιο, όπως θα σήμερα ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα για την έτσι, Ελλάδα μας. Και ακούστηκε, αποδείχτηκαν τα ομόλογα, αποδείχτηκαν τα πάντα. Ήταν εδώ οι τραπεζίτες. Κύριοι, είστε τα δάνεια. Αυτοί δεν έχουν τίποτα. Εσείς τα έχετε όλα. Δεν τα έχετε. Και τα χρήματα είδατε, ακούστηκε στο δικαστήριο. Είναι κατατεθειμένα στο δικό σας λογαριασμό, στην ελληνική δημοκρατία. Είναι έτσι, δεν είναι? Ναι, αυτή την αθώωση πήρατε σήμερα. Αυτή τη γούλα την έχετε. Πρέπει να μεταλαμπαδεύσει αυτό τώρα. Άρα, Έλληνα, εσύ είσαι κυρίαρχος. Δήλωσε το εγγράφος και απέτησε με την εντολή σου τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι πλέον δικό σου περιουσιακό στοιχείο. Εσύ είσαι το κυρίαρχο έθνος. Η υπογραφή σου έχει νομική ισχύ. Συνένωση Ελλήνων απανταχού της ΓΕΑΣ. Η μόνη λύση.